Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Κωνσταντίνα Παπατσάκωνα και παρακολουθείτε το δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση της Ζούγκλας. Η κάμερα της εκπομπής Ζούγκλα βρέθηκε στις εγκαταστάσεις του ειδικού καταστήματος κράτησης Νέων Αυλώνα. Εκεί ο Μάκης Τριανταφυλόπουλος και η δημοσιογραφική ομάδα της εκπομπής είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με νέους κρατουμένους και να αφουγκραστούν τα προβλήματα που δημιουργούνται από τη διαφορετική αυτή ζωή, τις ανησυχίες και κυρίως και τα όνειρα των συμπολιτών μας αυτών για ένα καλύτερο αύριο. Οικογένεια, οικονομική κρίση, κακές παρέες και κοινωνικό περιβάλλον συνθέτουν τα αίτια για την παραβατικότητα που μετατρέπουν ανήλικους από ενδυνάμεις σε ενενεργεία, παράνομους, εγκληματίες ή θύματα. Όλο το ρεπορτάζ στο zoogla.gr. Τρίωρη στάση εργασίας έως τις 2 το μεσημέρι έχει κηρύξει το Διοικητικό Συμβούλιο της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας, στηρίζοντας τις κινητοποιήσεις για την υπεράσπιση του δικαιώματος στην πρόσβαση στο δημόσιο σύστημα υγείας. Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, στόχος είναι να διευκολυνθεί η συμμετοχή των δασκάλων από όλη την Ελλάδα στην κινητοποίηση που διοργανώνεται στις 12 το μεσημέρι έξω από το Υπουργείο Υγείας. Εν τω μεταξύ, συνεχίζεται η αναταραχή στον χώρο της υγείας, καθώς εκτός από τους γιατρούς του ΕΟΠΗ, απεργούν σήμερα και οι νοσοκομεία. Και οι γιατροί, και για τον λόγο αυτό, τα νοσοκομεία θα λειτουργήσουν με προσωπικό ασφαλείας. Και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Δημόσιων Νοσοκομείων έχει κηρύξει 24ωρη απεργία για τα νοσοκομεία της περιφέρειας και 4ωρη στάση εργασίας για τα νοσοκομεία της Αττικής. Υπερψηφίστηκε στη Βουλή με τη στήριξη της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ η τροπολογία του Υπουργείου Παιδείας, με την οποία μεταξύ άλλων δίνεται η δυνατότητα σε όλους τους φοιτητές των ΑΕΗ να εξεταστούν κατά την εξεταστική περίοδο του Φεβρουαρίου και του Ιουνίου του 2014 σε όλα τα μαθήματα που οφείλουν, ανεξάρτητα από το εάν αυτά έχουν διδαχθεί το χειμερινό ή το εαρινό εξάμηνο. Εν τω μεταξύ, με τους εκπροσώπους των διοικητικών υπαλλήλων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, αναμένεται να συναντηθεί σήμερα το μεσημέρι ο Υπουργός Παιδείας κ. Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος. Με νέους συντελεστές θα γίνει η φορολόγηση για τα εισοδήματα του 2013 με 750.000 ελεύθερους επαγγελματίες και τους εμπόρους να υφίστανται τις μεγαλύτερες αλλαγές. Αιτία είναι η κατάργηση των φοροαπαλλαγών, όπως η μείωση φόρου 10% επί της αξίας δαπανών ή το μέτρο των αποδείξεων για όλους τους μη μισθωτούς ή συνταξιούχους φορολογούμενους. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες φορολογούνται με συντελεστή 26% από το πρώτο ευρώ, ενώ εάν το εισόδημά τους είναι άνω των 50%, η φορολόγηση θα φτάνει το 35%. Μαζί μάλιστα με τον φόρο που παρακρατείται εκ των προτέρων, η φορολόγηση των αμοιβωμένων με μπλοκάκι μπορεί να φτάσει και το 40%. Και τώρα λίγα λόγια για τον καιρό. Καλό καιρό σε ολόκληρη τη χώρα, με τοπικές νεφώσεις κυρίως στα δυτικά και νότια, είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του σημερινού καιρού. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις μέχρι αυτήν την ώρα από την τηλεόραση της Ζούγκλας. Από εμάς, καλό σας μεσημέρι.